Πέντε νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες ανέλαβαν χαρτοφυλάκια στην περιφέρεια Κρήτης μετά τον ανασχηματισμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Στο νέο σχήμα, πέραν του αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος ενέργειας Νίκου Καλογερή, προσθέθηκαν πέντε νέα πρόσωπα που ανέλαβαν κομβικές θέσεις, ενώ πέντε ταυτόχρονα από τους αντιπεριφερειάρχες που στελέχωναν το σχήμα της περιφέρειας μέχρι χθες έφυγαν από τις θέσεις τους. Θεανό Βρέντζου, Γιώργος Αλεξάκης, Νίκος Ξυλούρης, Δημήτρης Μιχελογιάννης και Μανώλης Χνάρης δεν έχουν πλέον θέσεις αντιπεριφερειαρχών, ενώ και το μεγαλύτερο μέρος των θεματικών άλλαξε περιεχόμενο. Αντί των χαρτοφυλακίων ανάπτυξης, έργων, πρωτογενούς τομέα, κοινωνικής πολιτικής και ευρωπαϊκών ζητημάτων που καταργούνται, τα νέα χαρτοφυλάκια αφορούν θεματικές όπως του πολιτισμού, παιδείας, επιχειρηματικότητας και εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πολιτικής προστασίας. Η μοναδική γυναίκα στο σχήμα είναι η Έφη Κουτεντάκη, νέα αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας και εμπορίου. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου να αναλάβω τα νέα καθήκοντα της αντιπεριφέρειας επιχειρηματικότητας, εμπορίου και καινοτομίας. Στόχο της Περιφέρειας Κρήτης είναι να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα του νησιού και συγκεκριμένα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και να αποτελέσουν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις του νησιού. Ο Κυριάκος Κότσογλου, ο Γιάννης Λεονταράκης και ο Κώστας Φασουλάκης τοποθετήθηκαν από το Σταύρο Αρναουτάκη στις θέσεις αντιπεριφερειαρχών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πολιτισμού και πολιτικής προστασίας και με τους τρεις να έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα αλλά και στόχευση για την πορεία των επόμενων μηνών. Στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε τρεις βασικούς στόχους που δεν είναι τίποτα άλλο από την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα. Κατά συνέπεια, αυτές οι τεχνολογίες θα μας βοηθήσουν να φέρουμε τον πολίτη πιο κοντά και πιο αποτελεσματικά, με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία. Δεν αλλάζει κάτι, η δουλειά μας ήταν και θα παραμείνει η ίδια. Εκείνο που γίνεται είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη δύναμη και όρεξη να κάνουμε αυτό που κάναμε. Αναγνωρίζουμε από τον Περιφερειάρχη την τιμή που μας κάνει και θα προσπαθήσουμε να την ανταποδώσουμε στο πολλαπλάσιο για τον πολίτη κυρίως. Η προτεραιότητα του Περιφερειάρχη, για τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή το οποίο μου έκανε να με ορίσει αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού και από δημοελληνισμού, είναι εξαιρετική. Ο πολιτισμός, όπως κι άλλες φορές έχουμε πει, είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της νησιού. Και ο πολιτισμός στο πέρασμα των χρόνων που αυτό το νησί έχει φτιάξει, αλλά και ο σύγχρονος πολιτισμός. Και είναι σίγουρο ότι μέσα από τις συνεργασίες όλων των φορέων του πολιτισμού της Κρήτης, η Περιφέρεια προσδοκά και επενδύει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι. Ένα δημόσιο ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη για την τιμητική ευθύνη. Αποτελεί μια ευθύνη, από εκεί και πέρα αποτελεί και μια διάκριση, αν το θέλετε, και μια αναβάθμιση γενικότερα της πολιτικής προστασίας. Γιατί σε επίπεδο και των 13 περιφερειών, ο κύριος Περιφερειάρχης πραγματικά πρωτοτυπεί. Δείχνει το στίγμα του, δείχνει την ευαισθησία του σε θέματα πολιτικής προστασίας. Από εκεί πέρα χρειάζονται συνέργεια όλων, των Δήμων, των δυνάμεων ασφαλείας, όλων όσων εμπλέκονται τέλος πάντων σε θέματα εκτάκτων αναγκών, πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα, αυτό που ο κόσμος θέλει να βλέπει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αν μη τι άλλο, πρωτίστως η ανθρώπινη ζωή. Ο Γιάννης Παρασύρης ανέλαβε χρέη αντιπεριφερειάρχη παιδείας. Παρόλο που ο χρονικός ορίζοντας που διαθέτουμε είναι μικρός, πιστεύω ότι με την αρρωγή και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη βάση υλοποίησης του ειδικότερου σχεδιασμού που υπάρχει από την Περιφερειακή Αρχή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου με την ανάθεση ενός τόσο σημαντικού χαρτοφυλακίου. Πάντως, σε ό,τι αφορά τις αλλαγές, ο Σταύρος Αρναουτάκης, με το βλέμμα στραμμένο στις επερχόμενες εκλογές, καθώς εισερχόμαστε σε εκλογική χρονιά, πολλοί εκτιμούν ότι με τις ανακατατάξεις θέλησε να δώσει ένα πιο προσωποπαγές χαρακτήρα στο εκτελεστικό σχήμα της περιφέρειας με αέρα ανανέωσης.